Και μετά από λαϊκή απέτηση, το stream είναι on. Ναι, να μάθετε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6 και γκρινιάζατε ότι άργησα. Όχι, δεν άργησα. Πάλι ήμουν στην ώρα μου. Επίσης ξυρίστηκα. Γι' αυτό άργησα. Δεν άργησα. Γιατί ήρθα στην ώρα μου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Valentine's Day special του σχεδίου Β για το Valentine's. Με ένα παιχνίδι έκπληξη, το οποίο δεν θα είναι έκπληξη λίγο, οπότε όλα θα είναι καλά. Μαζί με το καφέ μου. Και διάφορα φωνήματα τα οποία φωνάζετε στο chat. Και γιατί χαίρεστε τόσο πολύ ότι ξυρίστηκα, δηλαδή, really. Είναι μια απλή διαδικασία που παίρνει γύρω στις 7 ώρες. Λοιπόν, για όσους αναρωτιέστε, γιατί είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είναι γιατί είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω ούτε την ιστορία, βασικά την ήξερα κάποτε, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτή. Και γενικότερα με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μια στιγμή να τσεκάρουμε ότι δουλεύουν όλα. Οκ, okay, ο ήχος οκ, okay, η εικόνα οκ. Okay. Μπουκάλι με νερό. Οκ. Okay. Yes! Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, αφού προς το παρόν είναι έκπληξη, για πείτε μου καταρχάς δύο πράγματα. Ένα, γράψτε στο chat δύο, άμα είσαστε ζευγάρι, ή ένα, άμα είσαστε μπακούρι. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει. Dota 2, ναι. Είναι πολύ αγαπησιάρικο το παιχνίδι Dota 2, είναι ακριβώς για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Οχ! Είναι δύο τύποι... Σερτζόν, 1,5. Όχι, μισό. The fuck? Οκ. Okay. Indeed, μπακούρο κανάλο. Πανέμορφα. Τρία. Οκ. Κοίτα, αν είσαι εσύ αυτή και η φίλη της, είναι καλά. Αν είσαι εσύ αυτή και η μητέρα της, δεν έχει πλάκα. Εκτός είναι μίλφ. Εγώ σας τρολάρω, όχι λοιπόν καμία σχέση. By the way, ποιο παιχνίδι πιστεύετε ότι θα καστάρω? Θα στριμάρω βασικά, γιατί το casting είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Minecraft! Όχι. Το Minecraft είναι το παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το forever alone παιχνίδι. Είσαι εσύ? Jesus, Jesus, ναι, ναι, ναι. Lol? Κοίταξε, η αγάπη δεν γίνεται ανάμεσα σε 5 άτομα. Το lol you noob, get don't gang meet και τα λοιπά, ever again. Αυτό ναι. Αυτό είναι LOL. Δεν είναι LOVE. Slender, Far Cry 3, Sims, Warcraft, what the fuck. Super Meat Boy. Θα μπορούσα Super Meat Boy, αλλά όχι, δεν είναι. House. Όχι, αυτό το έχω κάνει. Είπαμε, επαναλαμβάνομαι, αλλά όχι και τόσο. Λοιπόν. Για να δούμε Sniper. Αχα. Λοιπόν, αποτύχατε όλοι να βρείτε. Γιατί το παιχνίδι το οποίο σήμερα θα στριμαριστεί είναι το... Plants vs. Zombies! Το οποίο είναι ένα παιχνίδι ακριβώς όπως πρέπει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για να πω το λόγο ότι υπάρχει αγάπη ανάμεσα στα Plants και τα Zombies. Βασικά δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει μίσος. Όπως πραγματικά είναι η αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι μίσος. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο βασικά, γιατί είμαι τόσο μαύρος, μια στιγμή να με φτιάξω. Δεν μπορώ να με φτιάξω. Θα προσπαθήσω να με φτιάξω, ω Θεέ μου, καταστραφήκαν όλα. We're all doomed, we're all gonna die. Μην αγχώνεστε, όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Ευτυχώς δεν θα είναι σήμερα στο stream μου, γιατί ποιος κάθεται και... σφουγγαρίζει στο stream. Και ναι, γιατί μόνο στα stream, γιατί δεν χρειάζεται να σφουγγαρίσεις. Όπως θα κάνεις άμα είσαι ζευγάρι. Game post. Όχι, δεν είναι game post. Λοιπόν, αυτό είναι το γνωστό Plants vs. Zombies, το οποίο δεν έχω παίξει ποτέ. Ολοκληρωμένο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Αυτά είναι zombies, αυτό είναι το σπίτι σας. Θέλω να πούνε μέσα στο σπίτι σας, αυτό είναι το tutorial, ο Θεέ μου, θα βαρεθούμε όσο δεν πάει. Οκ. Okay. Και οι πρώτες πίστες είναι χάλια. Χάλια. Λοιπόν, αυτός είναι ήλιος. Τον μαζεύεται τον ήλιο. Είναι πολύ καλός ήλιος και με αυτό ουσιαστικά φτιάχνεται και άλλα πράγματα. Don't let the zombies reach your house. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα μηνύματα, χιλιάδες πράγματα. Και χάνουμε και τον ήλιο, που είναι ο ήλιος. Να φτιάξουμε κι άλλα. Λοιπόν, by the way, δεν ξέρω πόσο καλά είναι ο ήχος σε σχέση με το πώς ακούγομαι εγώ. Οπότε, γράψτε μου στο chat, χαμηλώστε τον ήχο του game λίγο. Ναι, αυτό
Περίμενα. Λογικά τώρα είναι καλά τα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, κάποιοι αναρωτιέστε πού κολλάει το Plants vs. Zombies. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια κλασική σχέση αγάπης-μίσους. Γιατί πραγματικά στην αγάπη πρέπει να υπάρχει λίγο μίσος. Γιατί υπάρχουν διάφορα συναισθήματα τα οποία εναλλάσσονται. Γίνονται εντελώς διαφορετικά. Τουλάχιστον έτσι γίνεται σε όλες τις ταινίες του Ben Affleck. Οπότε έτσι πρέπει να είναι η αγάπη. Οκ, περισσότερα zombies. Λοιπόν, ουσιαστικά η αγάπη είναι σαν αυτό το σπίτι εδώ πέρα το οποίο φυλάτε. Είναι εκεί μέσα ο εαυτός σας. Το οποίο απ' έξω έχει ένα μικρό γρασιδάκι. Το οποίο είναι για κάποιο λόγο με checkers. Τετραγωνάκια. Τα οποία είναι ορθογώνια. Γι' αυτό είναι λιγότερο επιτυχημένα στα τετραγωνάκια. Οπότε τι κάνετε εσείς? Χτίζετε άμυνες εδώ πέρα. Βάζετε sunflowers για να έχετε περισσότερη ενέργεια. Βάζετε και pea shooters αργότερα. Εγώ βασικά δεν βάζω ποτέ pea shooters μέχρι να εμφανιστεί τα zombies, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Και σε περίπτωση που θέλετε να νικήσετε το Plants vs. Zombies, αυτό είναι ο τρόπος. Να βάζετε πολλά sunflowers. Γιατί με ρωτάτε αν είμαι μόνος ζευγάρι, really? Είμαστε στο, πώς το λένε, στην Εσπρέσο. Στο νέο Cosmopolitan, ο Ζόκ είναι μόνο στη ζευγάρι. Μάθετε όλες τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Στο καλύτερο περιοδικό. Πόσο μικρή τη παρέα. Και πρέπει να είναι μικρή παρέα αυτή για να είναι τόσο καλό περιοδικό. Πρέπει να είναι δύο άτομα. Πέθανε! Έχουμε κι άλλες πίστες. Βασικά αυτό το παιχνίδι πραγματικά θα μου άρεσε σε περίπτωση που είχε τέτοιο. Που είχε speed, για τον απλούστατο λόγο ότι πονάρω πολύ γρήγορα τα zombies. Ναι. Κάποιος λέει ότι τα έχουμε με τη Μαρία του Μπαλάμη. Όχι. Και δεν ήταν τόσο επιτυχημένος ή όσο νόμιζες. Φιλαρακόα! Λοιπόν, και ναι, ουσιαστικά χτίζετε εδώ πέρα διάφορες άμυνες, προσπαθώντας να προφυλάξετε τον εαυτό σας. Να μην ερωτευτείτε. Να κάνετε διάφορα πράγματα. Πετάτε μπιζέλια εδώ πέρα στην αγάπη. Γιατί πετάτε μπιζέλια στην αγάπη? Η αγάπη είναι καλό πράγμα, μην τις πετάτε μπιζέλια. Παρ' όλα αυτά, το μόνο πράγμα το οποίο θα μπορούσατε όντως να κάνετε με τα μπιζέλια είναι να τα πετάξετε κάπου, γιατί είναι πολύ άθλια. A huge wave of zombies approaching. Ναι, τρομάξαμε. Χιλιάδες τρομαγμένα. Εντάξει, μάλιστα που είχε ντεύει ξαφνικά. Είναι τα ζόμπι Παντελίδης. Huge wave of zombies. Εντυπωσιαστήκαμε. By the way, κάνει κάτι περίεργα το PC μου. Γράφτε μου στο chat σε περίπτωση που βλέπετε να αναβοσβήνει η εικόνα. Ωραία, πήραμε και τα κεράσια. Τα κεράσια είναι καλά. Επίσης τα zombies, ίσως πέτατε μπιζέλια. Πολλά μπιζέλια, τα οποία προσπαθούν να τα αποφύγουν. Όλα αυτά μένουν στοικά, έρχονται εκεί πέρα. Με ανοιχτές αγκάλες, ξέρουν τι θα συμβεί στο τέλος. Γίνεται πιο σκοτεινή. Τι εννοείς γίνεται πιο σκοτεινή? Στο chat γράφετε. Νάτος εδώ πέρα ο άλλος θέλει να κάνει promotion για το Minecraft server του. Ναι, you're coming. Χαιρόμαστε. Έλα πέτα μου κι άλλο ήλιο. Θέλουμε ήλιο. Need sun. See sun. Κοιτάξτε πόσο χαρούμενα εδώ μεταξύ είναι αυτά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενα. I'm coming. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Brains. Γιατί όντως ναι, αυτό η αγάπη θέλει. Θέλει να σου φάει το μυαλό. Δεν πρέπει να έχεις μυαλό για να καταφέρεις να αγαπήσεις πραγματικά. Πρέπει να έχεις μόνο καρδιά. Και αέρα. Και φωτιά. Και γη. Και τότε η αγάπη γίνεται το Captain Planet. Να ένα αστείο που θα καταλάβει κανείς που γεννήθηκε πριν το 1990. Μετά το 1990. Χιλιάδες μπιζέλια!
More bezels. Λοιπόν. Και κάπου εδώ πέρα φαντάζομαι ότι την πίστα την έχω νικήσει. By default. Ναι, οι πρώτες πίστες απλά είναι αστείες. Εντάξει, έρχεται εδώ πέρα το ζόμπι, σου λέει brains. Φοράει τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να βρει. Συγκεκριμένα αυτό το γκόνο. Και σε περίπτωση ατυχήματος θα ξέρεις πού είναι το ζόμπι το οποίο έπαθε το ατύχημά του. Και έχετε εδώ πέρα αυτές οι μηχανές, οι οποίες σε περίπτωση που φτάσει οποιοδήποτε ζόμπι εκεί πέρα το πατάει. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε ότι η πρώτη αγάπη που φτάνει εδώ πέρα σημαίνει για πάντα. Γιατί την έχει πατήσει η μηχανή του γκαζόν. Λοιπόν, θα αρχίσω να κάνω τα κλασικά δικά μου προειδοποιητικά bans, τα οποία γίνονται κατευθείαν. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι το οποίο είναι out of the ordinary. Γιατί ίσως κάποιοι από σας θεωρείτε ότι έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Καταρχάς, κοιτάξτε τη βουλή μας. Την ώρα που a huge wave of zombies approaches. Το οποίο δεν θα πάει πουθενά, γιατί έχω βάλει αρκετά P-shooters. Τα μπιζέλια μου είναι δυνατά. Είναι μακριά. Είναι αντρίκια μπιζέλια. Φτύστε τους! Φτύστε τους! Γιατί μπορείτε. Χούντα! Του λέει και κάποιος. Ζωκοκρατία. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Γιατί πραγματικά σκεφτείτε έναν κόσμο που οι νόμοι θα ήταν έτσι όπως μιλάω. Δηλαδή απλά τρομακτικό. Λοιπόν, αυτό είναι η πατάτα. Το οποίο λέει walnut. Αλλά κανείς δεν το πιστεύει γιατί είναι πατάτα. Μπλοκάρει τα zombies. Και έτσι έρχονται άλλα zombies. Μια στιγμή να κάνω το... Πώς το λένε, το ban εδώ πέρα, γιατί πρέπει να γίνει. Είναι το προειδοποιητικό ban. Την επόμενη φορά που θα πεις οποιαδήποτε άλλη βλακεία, απλά θα έρθω στο σπίτι σου και θα σου πυροβολήσω τα γόνατα. Ωραία, πάμε. Yes, πανέμορφα. Και κάτι μεγαλώνει έτσι. Στην πρώτη σχέση, έχεις μόνο μία δίωδο. Μετά έχεις τρεις. Και στο τέλος έχεις πέντε. Να ένα... child-friendly livestream. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετές πίσεις σε αυτό το παιχνίδι και οφείλω να ομολογήσω ότι... Έλα, πέθανε εσύ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα πολύ chill out παιχνίδι. Κάνουν gang στο mid, πρόσεχε. Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σαν το StarCraft. Εκτός το ότι είναι σαν την αγάπη. Είναι σαν την αγάπη για το StarCraft. Για να πω το λόγο ότι έχεις resources, έχεις τον ήλιο για resource. Οπότε θες συνέχεια να έχεις πάρα πολλούς ήλιους. Και θες το αργότερο δυνατό να βάζεις defenses. Οπότε πραγματικά σε περίπτωση που θέλετε να τερματίσετε αυτό το παιχνίδι, το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι να βάζετε sunflowers. Άμα ξέρετε να το κάνετε αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και πραγματικά κοιτάξτε πόσο... Πόσο sun power έχω. Πιστέψτε μετά την γύρω 7η αποστολή και τα λοιπά, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Έπειτα τις προάλλες είχα καεί απεριόριστα, είχα καεί στη θέμελα. Βασικά είχα αρπάξει. Τόσο πολύ. Η πατάτα, ναι, μπορεί να είναι από τον Ευρωκόπη. Είναι το κλασικό ύφος της πατάτας του Ευρωκόπιου, το οποίο είναι... Μη μου τρως την πατάτα! Χαρούμενη πατάτα, μην είναι χαρούμενη. Χαρούμενη πατάτα. Η οποία πραγματικά είναι χαρούμενη, δηλαδή... Έχω έναν τόση χαρούμενη πατάτα από... κάποτε που υπήρχαν χαρούμενες πατάτες. Ναι, τον έκλεισα μέσα, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Κάποιος λέει αν το live stream άρχισε. Really? Δηλαδή πώς μπορεί να είσαι στο live stream και να μην ξέρεις αν άρχισε. Περιπλέκει πολύ τα πράγματα αυτό.
Μάλλον είναι ερωτευμένος, γι' αυτό δεν ξέρει τι γίνεται. Μόνο αυτά τα zombies κατάφεραν και μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Δεν είχε αρκετά μπιζέλια για να τα αποθήσει. Να τα αποθήσει. Μπορεί να είχε αρκετά μπιζέλια και να τα πόθησε. Που είχε αρκετά ενδιαφέρον και περίπλοκο. Όχι, μικρή πατάτα! Δεν θα φαγωθείς. Κάποια στιγμή να σου βάλει ένα πι σούτερ εδώ πέρα να σου προστατεύει. Και το έβαλα από κάτω, μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία είναι μεγάλη. Φύγετε! Point. Γιατί η αγάπη έτσι καταστρέφεται. Από κεράσια. True story, bro. Και κοίτα εδώ πέρα πώς είναι η πατατούλα μας. Έλα εδώ πέρα που έχεις και σημαία. Πυροβολήστε τους πιο γρήγορα. Μη τη μικρή πατάτα. Το quest μας τώρα είναι να σώσουμε τη μικρή πατάτα. Η μικρή πατάτα πρέπει να σωθεί. Μη μικρή πατάτα. Ζήσε. Και αυτό είναι το φτιάρι. Είναι το φτιάρι της αγάπης. Είναι σαν το The Love Boat. Το παιχνίδι το έχει στο Steam, ναι, όντως. Κάνει 9,99, δηλαδή 10 ευρώ. Παρ' όλα αυτά θα σας πρότεινα να περιμένετε, γιατί το βάζει κάτι σε φάση μία φορά το μήνα σε προσφορά, οπότε το βρίσκεται, ξέρω, σε 2,5 ευρώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Shovel. Και αυτός είναι ο Crazy Dave. Ακούστε πώς μιλάει. Πραγματικά τέτοια φωνητικά θα μπορούσα να κάνω κι εγώ. Το ίδιο και ο τραγουδιστής το κάνει Balcorps. Take this. Λοιπόν, και έχει διάφορα mini games αυτό το παιχνίδι, όπως το bowling. Μπουλάρε τώρα τα zombies, της αγάπης. Και της καταχνιάς και του μίσους. Εντάξει, το τι κάνει στο κεφάλι σας πείραξε. Το ότι υπάρχουν zombies σε αυτόν τον κόσμο, τα αποθείτε με λουλούδια. Και αυτή τη στιγμή παίζετε bowling χρησιμοποιώντας walnuts. Δεν σας πείραξε καθόλου. Μια στιγμή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά. Είναι πολύ καλά για να χρησιμοποιήσω έτσι τώρα στα νομποζόμπι αυτά. Εδώ πέρα μια χαρά είναι. Ζομπίνι! Ωχ! Αυτό πήγε λίγο στο καραγκιόζι. Πιο γρήγορα θέλω κι άλλες μπάλες, άλλα walnuts. Κι αυτά με θέλουν. Με θέλουν κολλασμένα. Για την ημέρα της αγάπης! Εντάξει, έχετε παρατηρήσει ότι όλα σήμερα είναι anti-Valentine's Day. Και ο λόγος που είναι όλα anti-Valentine's Day, γιατί λένε όλοι, ωραία, θα κάνω ένα live stream, θα κάνω κάτι. Σημειώσατε χ, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Το οποίο σιγά μην μου έρθουν τα... Στο γάμο του καραγκιόζη αυτό. Πάμε πιο γρήγορα! Γιατί? Why? Γιατί αποτυγχάνω? Λίγο πιο γρήγορα, τουλάχιστον ένα exploding, κάτι. Να το. Αν το κάναμε αυτό, χάναμε. Λοιπόν, και λένε OK, σιγά μην έρθουν τα ζευγαράκια. Τα ζευγαράκια αυτή τη στιγμή έχουν γύρω στα 5 ευρώ για να πάρουν ένα καπνό και φιλτράκια. Τι εννοείς σε huge wave, αυτό δεν είναι huge wave. Φύγε κι εσύ. Φύγε, κακό ζόμπι. Ιμπα. Bye-bye! Θέλω επίσης άλλο ένα κόκκινο, αλλιώς την κάτσα μας. Λίγες καμάς, μας έρθουν τα ζευγαράκια. 5 ευρώ κάνει ο καπνός, ας πούμε, και τα χαρτάκια. Τα προφυλακτικά κάνουν, αλλά... ξέρω, 3,5 άμα πάρετε την τριάδα. Βέβαια, άμα την πάρετε από τα Εξάρχεια, στο... πώς το λένε, στην πλατεία, εκεί πέρα είναι πιο ακριβά. Οπότε πάρτε τα κάπου αλλού. Φιλική συμβουλή. Πέθανε! Πέθανε.
ευχαριστώ. Yes. Οπότε λένε, ok, αυτό είναι το budget των ζευγαριών, οπότε γιατί να κάνουμε ένα Valentine's Day special, ξέρω εγώ, ή Valentine's οτιδήποτε. You got a new plant. Potato mine. Αυτό είναι πατάτα τελικά. Είναι η πατάτα νάρκη. Η νάρκη της πατάτας. Και αυτό είναι ένα ζόμπι το οποίο πηδάει πάνω από πράγματα. Ναι, χωρίς πλάκα, σήμερα οι Durex κυλάκτα γίνανε παμπλούτες. Εντάξει, μία μέρα το χρόνο δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Αχ. Ζόξ τους 10.000 subs, τι θα κάνεις? Είναι πάρα πολύ για να τους κάνω οτιδήποτε, νομίζω ότι με έχουνε. Όταν ήταν 9.000 subs τους είχα. Το μοναχικό ζόμπι! Φύγε μοναχικό ζόμπι! Καλά, φύγε γύρω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά τα βάζετε κάτω. Περιμένετε λίγο και όταν φυτρώσουνε θα ανατιναχτούν. Έλα που θες και brains. Bye bye. Ο λόγος που βάζω αυτά... λοιπόν... Τι να πάνε την άχτη και κάτι. Είναι ότι είναι πάρα πολύ φτηνά. Αν το πρώτο ζόμπι το σταματάτε με τέτοια, έχετε μετά όλο το gold το οποίο χρειάζεστε, σαν power, συγγνώμη, για να συνεχίσετε να φτιάχνετε πραγματάκια. Γενικά είμαι πολύ fan των φτηνών πραγμάτων σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί μπορείς ουσιαστικά να συνεχίσεις να χτίζεις όλα τα πράγματα. Δεν είναι αργίλες αυτό, αυτό είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο, by the way. Ναι, αποφάσισα να το κόψω. Στο προηγούμενο live stream, εντωμεταξύ, όλοι μου λέγατε κόψε το κάνεις να κάνει κακό. Το οποίο απλά ένιωσα άσχημα μόνο για μόνο γιατί. Ένιωσα άσχημα, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, οπότε μπορείς να μαζέψεις όσο περισσότερο sun power γίνεται ή οτιδήποτε ενέργεια χρησιμοποιεί εκείνο το παιχνίδι για να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και τι γαμάτη μουσικούλα είναι τελικά, έχει το παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που το παίζω με headset. Φύγε! Σταμάτα το. Σταμάτα αυτό. Σταμάτα. Φύγε. Φύγε. Πέθανε. Πέθανε είπα. Το κατάλαβες τώρα. Μπράβο. Θα σου βάλουμε και μια πατάτα. Τοίνκ. Ω Θεέ μου, ένα καλά προετοιμασμένο ζόμπι. Κάτι δεν έχω κάνει καλά σε αυτή την πίστα. Δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. Όλα θα πάνε καλά. Θεέ μου, πώς είναι έτσι τα πόδια του. Είναι απλά τρομακτικό. Walnuts, χιλιάδες walnuts. Γιατί αποτυγχάνω. Είναι η πρώτη φορά, εντωμεταξύ, είναι από τις λίγες φορές που την ώρα που στριμάρω έχω βάλει το, πώς το λένε, έχω βάλει το mousepad μου, δηλαδή συνήθως είμαι ξέρω στο τραπεζάκι. Το οποίο τουλάχιστον εμένα με βολεύει από τη μία. Από την άλλη, βασικά κοιτάξτε λίγο το, πώς το λένε. Κοιτάξτε λίγο το, αυτό εδώ πέρα, όλο. Σταμάτε να πηδάτε πάνω από αυτό. Τα έχω βάλει για κάποιο λόγο εκεί πέρα τις πατάτες, μην πηδάτε τις πατάτες. Να κάτι θα ακούγονταν περίεργα. Δεν περίπτωση που κάποιος με άκουγε. Λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα που λέγαμε, μια στιγμή να το δείτε και full screen. Αυτό εδώ πέρα είναι το mousepad μου. Είναι τεράστιο από ό,τι το βλέπετε, δηλαδή μπορώ να το φορέσω εδώ πέρα, σαν top. Παρ' όλα αυτά, μια στιγμή να δούμε και τι γίνεται στο παιχνίδι. Πανέμορφα, μου τρώνε εδώ πέρα τα φυτά. Και έχουμε και huge wave of zombies. Πανέμορφα, πανέμορφα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τέτοιο. Έχουμε τεχνολογία, μπορούμε να την γλιτώσουμε. Και δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Για να μου το λόγο ότι έχουμε βόμβες. Για πρώτη φορά δεν έχουμε resources. Βασικά σαν να την άξουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί μπορούμε. Λοιπόν, αυτό το headset, ενώ είναι πάρα πολύ καλό, είναι γυαλιστερό και μπορεί να το φοράτε και σε ένα πάρα πολύ όμορφο καπέλο. Yes, έτσι νικάμε. Για κάποιο λόγο με μπερδεύει. Δείξε λίγο το ποντίκι σου. Οκ, αυτό θέλω να δείτε το ποντίκι μου, να το.
Εντάξει, ψηθήκατε. Είναι το φαντάζε ένα της γιαγιάς. Είναι το Steel Razer, πώς το λένε. Mousepad της γιαγιάς. Είναι όπως όλες οι γιαγιάδες παίζανε Starcraft. Λοιπόν, πήραμε το Snoopy, το οποίο όχι απλά πετάει μπιζέλια, πετάει παγωμένα μπιζέλια. Παγωμένα μπιζέλια της αγάπης. Οκ, θα πάω προς εδώ πέρα τα sunflowers μου, για να έχω εδώ πέρα περισσότερο χώρο να βάζω τα μπιζελοκάνωνα. Αν είναι ακριβώς η λέξη αυτό. Πλάκα, μετά από το livestream κάθε φορά χρειάζομαι να πάω και εγώ δεν ξέρω πόσο φορές στην τουαλέτα από αυτά τα πράγματα που πίνω. Έχω εδώ πέρα πάντα, πίνω τουλάχιστον ένα τσάι, ένα καφέ, ένα αναψυκτικό και νερό. Πραγματικά φαντάζομαι ότι έχω τα καθαρότερα νεφρά όλων των εποχών μετά από κάθε livestream. Γι' αυτό συνεχίζω να κάνω livestream για να έχω γερά νεφρά. Περισσότερα ηλιοτρόπια! Τα οποία εντωμεταξύ. Brains. Εντωμεταξύ, αυτό είναι το σωστό μέρος για να βρει το ζόμπι κάποιον που έχει μυαλό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι strategy. Είναι τόσο έξυπνα τα ζόμπις. Δεν τις το είχα. Εσύ θα μείνεις εκεί. Για πάντα. Forever. Γενικά το early game αυτού του παιχνιδιού όπως όλο κάθε στρατηγικού παιχνιδιού είναι να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Εσύ πάγωσε. Και άλλα ηλιοτρόπια. Ένα μπλε ζόμπι το οποίο έχει ένα κόνο στο κεφάλι του για καπέλο. Γι' αυτό μου αρέσουν τα indie παιχνίδια. Πού αλλού θα το βλέπατε αυτό? True story. Πρόβλεψα ακριβώς και που θα πέσει τέτοιο. Που θα πέσει το επόμενο zombie wave. Το μπλε zombie είναι ND. Τι είναι το ND άραγε? Θα μπορούσε να είναι κάτι που τρώγεται. Περισσότερο ηλιό! Αυτό το βάλα υπερβολικά μπροστά. Είναι το sunflower που πρέπει να πεθάνει, αλλά εμείς θα το προστατεύσουμε. Να του βάλουμε μία πατάτα πίσω από την πατάτα. Για να πατατίζει ενώ σου πατατίζει. Πίσω από την πατάτα. Ω, η πατάτα. Έλα που θες να πας και μακριά. Να πας στενά. Κλειστές πόρτες και αδιέξοδα θα βρεις μπροστά σου. Πόσο τα σπάει αυτό το χειρικό εφέ, δεν ξέρω. Βαρέστε το πιο γρήγορα. Κοίτα εδώ πέρα, με το χέρι στην πατάτα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω καν να βγάλω τα ηλιοτρόπια. Το παιχνίδι ναι, έχει demo. Μπορεί να το βρείτε στο Steam, ναι, νομίζω οι πίστες πάνω κάτω που σας δείχνω, οπότε... Δηλαδή μέχρι εδώ πέρα θα είναι κάπου, φαντάζομαι. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχεις πέτρες στα νεφρά. Όχι, δεν έχω πέτρες στα νεφρά. Αν ήθελα να είχα πέτρες στα νεφρά, όμως θα μπορούσα να αποκτήσω πέτρες στα νεφρά. Έχω διαλέξει όμως να μην τις έχω. Κι άλλος ήλιος. Πεθάνετε όλα. Σφιχτά. Wow. Γιατί συνεχίζω να παίζω αυτό, το έχω κερδίσει έτσι κι αλλιώς το τέτοιο. Την πίστα. Είναι από ένα σημείο μετά που ό,τι και να κάνεις τα ζόμπι, αλλά δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Και απλά παίζει για το χαβαλέ. Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε κάνα τέτοια. Λοιπόν, ποια πίστα είναι αυτή, νομίζω είναι στον κόσμο 1 ή πίστα 7. Όχι, βασικά είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το οποίο είναι ιδιαίτερα καλό. Αυτά που βάζει είναι σαν Pokémon. Όχι, δεν είναι Pokémon. Τα Pokémon είναι ζωάκια. Οπ, πώς σου φάνηκε! Πώς σου φάνηκε, πήδηξες από πάνω από το τέτοιο, από την πατάτα μου. Κανείς δεν πηδάει πάνω από την πατάτα μου. Τόποι μοιάζουν με Plague Bearers.
Φίλε μου, είσαι πολύ ψάχμενος και σε γουστάρω. Πότε θα παίξεις LOL, πότε. Βασικά αύριο κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά όχι σε live stream. Μόνος μου. Επειδή μπορώ. Για την πάρτι μου. Ζόμπις πεθάνετε. Κοίτα εδώ πέρα, συνεχίζουν να έρχονται. Το έχουν πιστέψει έτσι. Ζόμπι θα ανεβάζει Dota 2 στο σχέδιο Vita. Ναι, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το Fraps και τη Dota 2, οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσω και μετά θα ανεβάσω. Έχεις κοπέλα! Έχεις πέτρες. Θα γίνεις ο Βαλεντίνος μας. Ο Θεέ μου. Ζοκ, πώς λένε το πρόγραμμα εγγραφής με το όνομά του. Είναι η κλασική απάντηση. Πιστεύετε ότι δεν θα στρολάρω, δηλαδή really. Σαν βροχή ακούγεται. Είναι βροχή από μπιζέλια. Είναι η γνωστή μπιζελοτροφή. Really, θα έρθουν και άλλοι. Εντυπωσιαστήκαμε. Για να απαντήσουμε και άλλες μερικές ερωτήσεις. Θα κάνεις live stream LOL. Κάνω κάθε Σάββατο live stream LOL στις 8 η ώρα το βράδυ. 7.30 με 8 βασικά ανάλογα. Το πώς είναι για το Go for LOL. Το οποίο είναι εβδομαδιαίο. Και μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος μπαίνοντας στο esl.u/gr. Μπορείτε να γραφτείτε μέχρι Σάββατο στις 12 η ώρα το πρωί. Σάββατο 3 η ώρα συνήθως ξεκινάει νομίζω. Και εμείς κάνουμε το live stream στους προημιτελικούς και τους τελικούς. Το οποίο είναι υπερβολικά επικό γιατί έχουμε τις καλύτερες ομάδες και έχουμε και πάρα πολλές ομάδες οι οποίες παίζουν για το χαβαλί τους και γουστάρουν. Bodel Nudge 2. Είναι ο φτωχός συγγενής του. Όχι, συγγνώμη, τελείως πίστα. Του Borderlands 2, φαντάζομαι. Ζοκ, παίξε Assassin's Creed. Έχω παίξει Assassin's Creed. Θα κάνω και βιντεάκια για το Assassin's Creed κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι το Chomper! Τρώει ένα ζόμπι ολόκληρο. Αλλά του παίρνει η ώρα να το μασίσει. Να, εδώ πέρα φορέσαν τα καλύτερα πράγματα που μπορούσαν τα ζόμπις. Δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον σε μια τέτοια περίσταση μπορεί να φόραγα το κουστούμι μου. Το ζόμπι αποφάσισε να φορέσει τον κουβά του. Δεν ξέρω αυτά τα καινούργια παιδιά τι γούστο στη μόδα έχουν. Τη μόδα στο γούστο. Γιατί να παίξω γιατί να παίξω Τάρικ στο LOL. Really. Brains. Αυτό ακούστηκε σαν θηλυκό ζόμπι, αλλά έχει γραβατούλα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Η πατάτα μας φύτρωσε. Καλά μέχρι να φτάσει. Ζήσε μάνα να φας τριφύλι. Φτάσε πιο γρήγορα! Έλα που θες και brains. Brains. Όπου μου κόλλησε και εμένα. Λέει πραγματικά, γιατί μαζεύουν τα ηλιοτρόπια ενέργεια. Το είχαμε πει στην ηλιακή ενέργεια. Οπότε άμα είναι έτσι μπορούμε να ζεστάρουμε το νερό με ηλιοτρόπια. Brains. Είναι το πιο απέλπιδο brains όλων των εποχών, πιστεύω. Bye bye love, bye bye happiness. Εδώ μεταξύ είναι η περίεργη μουσική, δεν ξέρω. Είναι σαν να ετοιμάζεται να μου γίνει κάτι κακό, αλλά να μην μου το λέει. Μ' αρέσει που κάνει και τον ήχο του κουβά. Οι ερωτευμένοι δεν έχουν μυαλό. Όχι, αλλά κάνουν περισσότερο σεξ από τους άλλους. Βασικά όχι. Εντάξει. Μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, μπορεί και όχι. Ω Θεέ μου, τι λέω. Βαρέστε τους, δικάστε τους. Εν τω μεταξύ αρχίζει και φρικάρει το βυσί μου. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος παίρνει τάρκια σαν πορτογράφος στη τσάρτα.
Ας το βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Νομ 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 νομ. Τσογκάθ. Τσογκάθ του λύνει μια σταλιά. 2x3. Ζόκα, έχεις VDSL? Όχι, θα ήθελα να έχω, αλλά δεν έχω λεφτά. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Και δεν έχω και VDSL. Και σταματήστε να μου τρώτε το Walnut! Το Walnut είναι καλό, είναι φίλος μου. Μεταξύ 10 ώρες να μας είσαι εδώ, αυτό εδώ πέρα. A huge wave of zombies approaches. Τυποσιαστήκαμε. Α, final wave κιόλας. Οκ, αφού έχουμε λεφτά, θα χαλάσουμε. Δικάστε τους! Δεν θα πάνε πουθενά. Κλειστές πόρτες και αδιέξοδα. Παίξε Uncharted. Uncharted? Α. Καλό ακούγεται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει βγει στο PC, είναι μόνο για PlayStation. Πέθανε 10 μέρες. Κοίτα εδώ πέρα, θα φάει κιόλας. Σταμάτα να τρως το Walnut. Εντάξει, λέει Brain και τρώει Walnuts. Ποια λογική είναι αυτή? Μάλιστα, έχουμε ένα peace shooter το οποίο ουσιαστικά έχει και λίγο μαλάκι. Repeater fires two bees at a time. Διπλά μπιζελιά για διπλή χαρά. Okay, τους έχουμε. Πάμε. Ready, set, plant. Ναι. Πίστα 1-9. Δεν ξέρω όσοι είδατε το βίντεο στο YouTube του Home που είχα κάνει το live stream. Το είχα χωρίσει εκεί πέρα σε sections, δεν ξέρω, σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Δηλαδή να το κάνω όταν το ανεβάσω αυτό το βιντεάκι, να γράφει ξέρω εγώ και πίστα, ξέρω εγώ, χ. Για να μπορείτε να πάτε εύκολα στην αρχή. Πώς κάνεις τόσο καλό stream ποιότητα? Παιδιά, είναι καλό, really. Δεν το περίμενα. Γενικά οι γραμμές στην Ελλάδα είναι απλά τραγικές. Δηλαδή και VDSL να βάλω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τα χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Παουά. Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορώ να την εμπιστευτώ, είμαι σε τέτοια φάση. Πέθανε μικρό ζόμπι. Skyrim. Skyrim δεν ξέρω αν θα το άντεχε ο υπολογιστής μου, γιατί προφανώς θέλω να είναι στα άπειρα τέλεια γραφικά το παιχνίδι και όταν κάνεις live stream ο υπολογιστής κρασάρει στεγνά. Και ταυτόχρονα, ακόμα κι αν εγώ το έβλεπα σε full ανάλυση τέλος πάντων το παιχνίδι, εσείς θα το βλέπατε σε λιγότερη, τέλος πάντων σε κατώτερη ποιότητα. Γιατί όπως είπαμε, έτσι είναι οι γραμμές της Ελλάδας. Καλημέρα. Έλα, αφού δεν πρόκειται να με φτάσετε ποτέ, άντε πεθάνετε. Please die. Παίξε Minecraft, παίξε Pokémon, μάλιστα. Καταρχάς το Minecraft δεν είναι παιχνίδι για την ημέρα των ερωτευμένων. True story. Οπότε δεν μας ταιριάζει. Emulator, μάμε. Θα γουστάρατε. Θα το έχω στα υπόψη μου για άλλη φορά. Έλα, δεν μπορώ να βάλω καν το τέτοιο. Βαρέστε τους, δικάστε τους. Rayman Origins. Έχω καιρό να παίξω Rayman Origins. Βασικά τα snow τέτοια είναι απλά σπασμένα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλεις τίποτα άλλο. Εντάξει, αργότερα χρειάζεται, αλλά μέχρι ένα σημείο είναι άπειρα εύκολα. Όπως σαν να βγαίνει popcorn κάνουμε.
Έλα, αφού δεν φτάσετε πουθενά, τι το προσπαθείτε. Οπ. Έτσι, πήρα τελευταία στιγμή. Να σε δούμε. Βασικά μπορώ να κάνω και εξαγωγή ενέργειας με έτσι όπως είναι τα ηλιοδρόπη. Φτηνή ηλιακή ενέργεια, ναι. Μόνο στο Plants vs. Zombies όμως. Το Slender μας αγαπάει, μου έγραφε κάποιος στο chat. Τον αγαπάω και go. Not. Έλα που θέλετε να έρθετε μέσα. Κοίτα εδώ τα κακομοίρικα προσπαθούνε. Με τη δύναμη της θέλησης, τη δύναμη της αρκούδας και άλλες δυνάμεις. Στην ευτουχή. Όσοι πάτε τεχνολογική κατεύθυνση θα με καταλάβετε τι λέω. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρεται. Βασικά, το παιχνίδι απλά το βλέπω για λόγους, ξέρω, ευτυχίας ή κάτι τέτοιο. Και για να δούμε τι γράφετε στο chat. Slenderman. Really. Δεν θέλω να παίξω Slenderman. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια το Slenderman που άμα τα παίξει μια φορά, δεν νομίζω ότι έχει λόγο να τα παίξει δεύτερη. Δηλαδή την πρώτη φορά το έπαιξα στο βίντεο το Slenderman και... Οκ, okay, είχε γέλιο γιατί ήταν η πρώτη φορά που το έπαιζα κι εγώ, οπότε αγχώθηκα. Αν το έκανα όμως, ξέρω εγώ, επαγγελματικά να παίζω Slenderman κάθε live stream, ξέρω εγώ, ή κάθε μέρα ή κάθε βίντεο ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι θα είχε πλάκα πλέον. A huge wave of zombies approaches, μάλιστα, γιατί το προηγούμενο τι ήτανε. Ας το πεθάνω εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δω, World of Tanks, ναι, είναι πολύ καλό. Κομμωδία θέλουμε. Ναι, δεν είναι ταινία εδώ πέρα. Εμείς θέλουμε δράσεις, εμείς θέλουμε thriller. Εμείς θέλουμε το Ben Affleck. Κάποιος με σπαμάρει για 40K μάχη. Καταρχάς το 40K είναι ένα από τα... Α, έχουμε νόμο. Ναι, και ετοιμαζόμαστε για τον boss. Θα το πει τώρα, μην αγχώνεστε. Για τον boss του πρώτου κόσμου, έχει 5. Hello, we're about to launch another attack on your house. Sincerely the zombies. Πριν να θα έγραφε στερόγραφο brains. Yes. Είσαστε λίγοι! Για αυτό που θέλετε να κάνετε. Ready, set, plant. Α, όχι. Έλα που έρχεστε. Σας έχω. Φάτους, φάτους όλους. Τι φάει μόνο αυτόν εδώ πέρα τον ένα που σου ήρθε. Κοίτα εδώ, περιμένει γεμάτο χαρά. Είναι σε φάση πως είμαι εγώ όταν ανοίγω την πόρτα και είναι έξω ο σουβλατζής. Ναρκέι, ναρκέι. Όχι, ας περιμένουμε αυτά, θα μείνουμε εδώ πέρα. Είμαστε κομπλέ. By the way, όποιος βρίζει στο chat μπορεί απλά είτε να φύγει, είτε απλά θα το κάνω μπαν. Δεν έχει νόημα, έτσι κι αλλιώς δηλαδή μία ή άλλα φύγη. One way or another. Έλα, θα πεθάνετε, μπράβο, ευχαριστώ. Τραγούδα μας κάτι, τι να σας πω.
Dead Space 2 ή 3. Το 3 δεν έχει βγει ακόμα. Βασικά, το Dead Space το έχω, αλλά είναι στο σκυλό δίσκο που έχει πεθάνει. Είναι αρκετά καλό παιχνίδι, πλάκα-πλάκα. Δεν θέλουμε το φτιάρι. Φτιάρι is not good. Γιατί έβαλα δύο, λες και θα φάει... Θα πέσει το ζόμπι... Βασικά η σκέψη μου ήταν ως εξής. Θα πάει το ζόμπι, θα πέσει στην άρκη. Και δεν θα επιζήσει. Οπότε μετά δεν θα το φάει το άλλο, οπότε μετά δεν θα το φάει το από πίσω. Το tower defense παιχνίδια βλάτας πάνε. Όπως και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Τι έχω κάνει εδώ. Έλα, εντάξει, δεν πρόκειται να έρθει τίποτα που δεν θα πεθάνει. Heads well, zombies. Cute. Βρέχει μπιζέλια. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Να, τώρα βρέχει, ας πούμε, μπιζέλι. Και σαν να μην φτάναν αυτά, bye bye! Bye bye! Εντάξει, μόνο που θα κρατήσει ήταν υπεραρκετές βασικά για να κάνω οτιδήποτε. Κεράσια τα σπάνε. Τα σκανικό μόνο δεν τα φτιάχνεις γιατί είναι πανάκριβα. Δηλαδή τα φτιάχνεις μόνο σε φάσεις που ξέρω έχει πέρασει το ζόμπι, σου έχει φύγει και η μηχανή εδώ πέρα. Και γίνεται κάτι κακό τέλος πάντων. Αφού δεν πάτε πουθενά. Ζόκ μετά από το πλάντ τι θα παίξεις. Από την αλήθεια σχεδόν να είναι μόνο πλάντ σήμερα. Να κάνω κάτι σε φάση... Άμα καταφέρω και δεν σπάσω τα πάντα εδώ πέρα. Σε φάση walkthrough. Δηλαδή κάπως έτσι θα γίνονται στο σχέδιο που είδατε πλέον τα walkthroughs. Γιατί να πω την αλήθεια το να κρατάω το παιχνίδι... Το παιχνίδι λέω, το YouTube channel μου απασχολημένο για καμία εβδομάδα. Να βάζω συνέχεια παιχνίδια από βίντεο από ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι και το βαριέστε κι εσείς. Αλλά και γενικά τουλάχιστον εμένα δεν μ' αρέσει. Really, υπάρχουν κι άλλα. Καλά, okay, ας βάλουμε τυχαία φυτά εδώ πέρα. Μέχρι τι ώρα θα είσαι. Δεν ξέρω, αυτός είναι ο πρώτος κόσμος, αν θυμάμαι καλά έχει 5, οπότε... Δεν ξέρω καν τι ώρα είναι. Για να δω, η ώρα είναι... 9, οπότε φαντάζομαι, ξέρω εγώ, θα πάρει... Το αυτό ήταν tutorial, ήταν και λίγο αργό, φαντάζομαι θα πάρει, ξέρω εγώ, μέχρι στις 12. Κάπως έτσι. Όρκος μας δάει, ναι, πολύ ωραίο παιχνιδάκι, αν και μου άρεσε το ένα. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε στο καινούργιο κόσμο, αυτό είναι το Puffs Room. Το οποίο ουσιαστικά είναι τζάμπα, από ό,τι βλέπετε. Και βαράει από το ένα ορθούνι στο άλλο, σε range. Evening, the joke. Γεια σου, Crazy Dave. Μας λέει ότι θα έχουμε ήλιο, οπότε να χρησιμοποιήσουμε μαντάρια. Αυτό εδώ πέρα το zombie τα σπάει απλά, κοιτάξτε το. Newspaper zombie. Κάθε διαβάζει την εφημερίδα του. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Τσακ, 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 τσακ. Οκ, let's rock. Ας ροκάρουμε! Αν έχουμε και graves πλέον. Έτσι ροκάρουμε εμείς. Χαλαρά.
Βγάλε περισσότερο ήλιο. Φυσικά και έρχονται ζόμπις. Δεν σε έχουν άλλη δουλειά. Να κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν είναι το πιο τραγικό πράγμα που έχετε δει στη ζωή σας, κοιτάξτε. Το μπαρμπούνι το ίδιο. Τεχ μπαρμπούν. Α, η άλλη επιτυχία, έρχεται πίσω από τον άλλον. Σαν το The Colossus. Εν τω μεταξύ, ανεβάζω συνέχεια βίντεο στο YouTube και μου λένε πότε θα ανεβάσει βίντεο στο YouTube και είμαι σε φάση the fuck. Ναι, το είπαμε, brains. Έχει κατοχυρωθεί, σε πιστεύω απεριόριστα, είμαι σίγουρος, είμαι μεγάλος φαν της δουλειά σου, αν και μου άρεσαν τα πρώτα περισσότερα, τώρα έχει γίνει περισσότερο mainstream. Αλλά brains. Θα πάω τα λεφτά και θα πάρω cool stuff. Θα είναι παγωμένα τα πράγματα. Σταματήστε να με επιτίθεστε, zombies. Ζόμπια. Ζουμπίνι. Ζουμπάκι. Σαν το The Colossus. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεκινήσω καν να κάνω αστείο. Δηλαδή είναι τόσο. Να κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι το κλασικό zombie το οποίο έχει βγει με το μποξεράκι έξω στους δρόμους. Ψάχνοντας αγάπη βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Valentine's Day special το σημερινό. Και κάποιος του τρώει την εφημερίδα και τσαντίζεται και σου δίνει και gold. Φανταζόμουν ότι αυτό θα είναι το φτωχό ζόμπι, αφού έχει δώσει λεφτά για την εφημερίδα. Δεν μπορώ να φανταστώ καν γιατί έχει λεφτά πάνω από αυτό το ζόμπι. Πυροβολήστε τους, δικάστε τους. Φερτίδε τους πρόστιχα. Φτύστε, φτύστε περισσότερο, φτύστε πιο γρήγορα. Οι μικρές μοβ χλέπες της καταχνιάς. Έλα τσαντισμένο ζόμπι, άστα αυτά. Οχ, το έφαγε. Ω Θεέ μου, συνεχίζει πιο μέσα. Όταν λέμε huge wave of zombies, πλέον δεν ξέρω αν μου λέει την αλήθεια, αν μου λέει ψέματα. Φτύστε τους! Δικάστε τους! Βοήθεια! Έπρεπε να είχα πάρει και βόμβες και ρασιόν, γιατί αυτό δεν θα πάει καθόλου καθόλου καλά για κανένα μας. Ω στοίχημα, ω Θεέ μου, θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το final wave. Θα μπορούσε, κατά πάσα πιθανότητα. Α, ήταν το τελευταίο όντως. Λοιπόν, αυτό είναι... άλλο ένα mushroom, το οποίο λέγεται... Sunsroom. Βασικά είναι περίεργο, δηλαδή στην αρχή σου δίνει μικρές ενέργειες, μετά σου πάει μεγαλώνει. Δεν ξέρω κατά πόσο μου αρέσει αυτό ή όχι. ...750, εύκολο. Easy, bro! Cool story, also. Okay. Εντάξει, πολλά λεφτά θα έχουμε που θα σπάρουμε αυτά. Οι φτηνιάριδες! Φίλα εσύ, φίλα καραούλη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε μουσουδίτσα που έχει. Μη μουσουδίτσα το τέτοιο. Είναι ένας τύπος που γράφει τόση ώρα αν έχω πέτρες στα νεφρά, δηλαδή... Πραγματικά... Πόσο... πόση ώρα να σπαμάρεις το πληκτρολογιό σου για ένα πράγμα, χωρίς να σηκώθει το πληκτρολογιό και να σε κλωτσίσεις τα χαμνά. Φτύστο εσύ! Τι φτύνεις κουκούτσια έχουν. Brains. Τρώγε. Τρώγε το μανιτάρι χωρίς κεφάλι. Είναι το ακέφαλο μανιτάρι. Είναι σαν τον ακέφαλο καβαλάρι.
μόνο που δεν καβαλάει πολλά πράγματα. Τώρα το σκέφτομαι ότι ο κεφάλος καβαλάει πολλά πράγματα. Σαν ψωράλογο ήταν εκεί πέρα πάνω. Χαιρότανε. Κάτι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Φτύστο! Φτύστο! Και εδώ πέρα τα μικρά ηλιάκια. Πιο γρήγορα. Δείξτε ποιος είναι ο αρχηγός εδώ πέρα, μπράβο. Brains. Yes, brains. Γιατί δεν πεθαίνεις, why won't you die? Μην ξαναβάζω και τέτοια εδώ πέρα. Δεν τη βγάλουμε διαφορετικά. Και αυτό εδώ πέρα το μικρό το κουτσούνι, το μόνο του, δεν θα καταφέρει ποτέ να βγάλει τίποτα. Ω, τα κατάφερε! Χιλιάδες άτομα εντυπωσιαστήκαν εκείνη τη μέρα. Μικρή ύλη θα μας σώσουνε. Όπ, να το μεγάλωσε. Θέλουμε κι άλλο ηλιό. Μέσα στο βράδυ. Θα ήταν υπερβολικά κουραστικό να είναι συνέχεια τέτοιο. Συνέχεια πρωί. Σταμάτα εσύ να μου τρως τα μαντάρια. Εντάξει, δεν έχει πέσει καθόλου gold, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν έχει πλάκα. Ή έπεσε και δεν το είδα. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Επιτέλους μεγαλώνουν τα μαντάρια μου. Κάποιο εδώ πέρα θα μου βγάλει huge wave of zombies approaches. Κατάρα και περίμενα να μου το πει κατευθείαν. Είδες, άργησε. Ήτανε pause for dramatic effect. Έτσι, αναδυναχτείτε. Νιώστε τον πόνο. Θα πέσει ή δεν θα πέσει στην παγίδα. Άραγες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. What? Μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. The Walking Dead παίξε. Ναι, όντως, The Walking Dead. Θα ήταν... Βασικά εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο παίρνει περισσότερη ώρα από όσο φαίνεται. Mortal Kombat, αφού είναι στο PlayStation πάνω θεμά σας, πώς θα παίξω Mortal Kombat. Ρίχτε το! Δικάστε τους. Και τέλειος ο χώρος, μάλιστα, ενδιαφέρον. Έλα, έλα, επιτέλους. Τόση ώρα περίμενα για να πέσει αυτό.
Lanes, ζω. Νομίζω ότι με έχουνε, γιατί είναι 5 lanes. Ποιος φιντάρει στο mid! Ποιος ταΐζει τα zombies, θα ταΐζει walnuts. Πάμε. Πιο γρήγορα. Ελάτε περισσότερα zombies. Δεν σας φοβόμαστε. Πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε ελάτε. Μην το απαυτώσουμε κιόλας. Κοίτα εδώ πέρα, συνεχίζουν να έρχονται. Τι έχω μαζέψει εδώ πέρα, σχεδόν 900 sunfire. Μάριε, Μάριε, σταμάτα, χαλάρωσε. Ένα τεράστιο wave. Θα μπορούσαμε να κάνουμε surf πάνω σε αυτό το wave. Να ρωτιέμαι πόσα μπορώ να πάρω εδώ πέρα χωρίς να ξοδέψω άλλα λεφτά. Αυτό δεν θα πάει ιδιαίτερα καλά. Κάτι μου λέει. Αλλά θα πάει καλά. Εδώ πέρα λίγο στο κάτω δεν το έχουμε. Το bottom lane τα easy, το support εδώ πέρα είναι χάλια. Αλλά εννοείται ποιος θέει, το support και ο jungler. Κλασική ατάκα. Κοίτα εδώ, 1500 σχεδόν. Πάνω από 1500 και δεν μου δίνει τίποτα να εντάξει μόλις αλλάξει. Πέθανε! Ω Θεέ μου, πέθανε επιτέλους. Τέλος. Αυτό είναι το πιο κακόφατσο και το πιο άχρηστο shroom ever. Αυτό το χρησιμοποιείτε και καλά για να σπάτε. Να πάει ένα extra seed slot. Cost you, but you lose. Έχω 750, yes. 5000! Πραγματικά είναι τρελός ο Dave. Σιγά με δώσω 5000 εγώ για τέτοιο. Δηλαδή θα το βάλω ίσα ίσα για να δείτε το πώς είναι. Αλλά γενικά είναι το πιο άχρηστο πράγμα ever. Let's rock. Και βαράει και πολύ τέτοιο. Άιον. Πού το θυμηθήκατε το Άιον? Ποιος παίζει για Άιον ακόμα? Range. Action packed. Φτύστε το. Αλήθεια να το βάλω, το έβαλα, μάλιστα. Σημαίνει πολλές φορές αυτό, ειδικά στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μεγαλώστε μανιταράκια, γίνετε μεγάλα. Να δίνετε τίποτα περισσότερο γιατί τώρα είσαστε... όχι τόσο χρήσιμα, ας το θέσουμε έτσι. Σταμάτα να μου τρως τα μανιτάρια! Φτύστε το γρήγορα, μπράβο. Έτσι. Να μάθει. Και το αφεντικό εδώ πέρα. Brains.
Πω, για αυτά με τις πόρτες. Πώς μου σπάνε τα νεύρα. Αναγκαστικά εδώ πέρα, επειδή δεν έχουμε, θα βάλουμε το κακό μουτσινο. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, φάτσα. Πραγματικά πιστεύω ότι θα τρομάξουν τα ζόμπις, ξέρω εγώ, με το τέτοιο. Με τις μπουρμπουλήθρες σου. Εντάξει, αυτή τη φορά δεν έχω πάρει πατάτες. Για να μπλοκάνω τον δρόμο, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Το βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Coins, χιλιάδες coins. Bye bye. Έλα εδώ πέρα, μωρέ. Δεν φοβόμαστε. Στείλε μου το χειρότερο που έχεις. Στο τέλος το παιχνίδι πραγματικά γίνεται τρελό. Στήστε το πιο γρήγορα! Και αυτό είναι το final wave, λογικά. Easy. Τι έγινε, δεν παγώνει επειδή έχει την πόρτα. Really. Η πόρτα παρέχει τόσο μεγάλη προστασία. Δεν ξέρω τι πόρτα είναι αυτή. Είναι πόρτα από κανέναν άνω, ξέρω εγώ ή κάτι. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου φυτά, το οποίο τρώει τους τάφους. Γιατί εδώ πέρα στους τάφους δεν μπορείτε να βάλετε πράγματα. Σιγά με χάσω. Χα. Λοιπόν, αυτά εννοείται, αυτό εννοείται, αυτό εννοείται, ηλιοτρόπιο το βάλαμε. Στο βάλουμε εδώ πέρα. Παγωμένο και... δεν έχω αρκετό firepower έτσι όπως το κάνω βέβαια. Δεν πειράζει, ας πάμε. Γι' αυτό που τρώει τους τάφους. Έχει βάλει και πολλούς τάφους έτσι, μην καταφέρουμε και βάλουμε πουθενά... πώς το λένε. Καταφέρουμε και βάλουμε πουθενά φυτά. Όχι, όχι, εκεί πέρα. Μ' αρέσει τα ζόμπις έρχονται και κάνει έναν ήχο έτσι περίεργο, σαν να πέφτει πτάμενος δίσκος. Δεν ξέρω, είναι εξωγήινα ζόμπι από την κόλαση. Κάποιος είπε για Garry's Mod, υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία κάνουμε για αυτό το παιχνίδι, να το πεις, παιχνίδι πες. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Οπότε απλά stay tuned για Garry's Mod, όχι σήμερα. Κάθε φορά που κάνω live stream εκτός από το LOL, παίζει διαφορετικό παιχνίδι, οπότε απλά να το έχεις στο μυαλό σας. Σήμερα είχα πολύ όρεξη απλά Plant vs. Zombies, δηλαδή είναι από τα παιχνίδια τα οποία κάθομαι, αράζω και θα μπορούσα να παίζω για ώρες. Γιατί απλά τα σπάει. Και εδώ πέρα κάτι δεν έχω κάνει καλά, αλλά όχι, εντάξει, καθάρισα. Φάει τον τάφο, φάει τον τάφο. Εν τω μεταξύ, ποιο είδους φυτού θα έτρωγε αυτόν τον τάφο. Και χάσαμε και τόσο ήλιο. Λέγοντας αυτά και αυτά. Δεν θέλουμε τάφους. No taffy allowed.
Μετά αυτή είναι και χρυσό, δηλαδή άμα φάω όλους τους τάφους μπορώ να βγάλω ευκολότερα τέτοια. Φτύστε το πιο γρήγορα! Μην τα τρώει! Το βάλω πίσω. Όι, 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 όι. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλά αυτό. Πάσα εδώ τώρα για τους τάφους, κάτσε να βάλουμε κανένα τέτοιο. Κάνα defense γιατί... Κοίτα εδώ πέρα! Μη το ηλεκτρόπιο! Πραγματικά, τα ζόμπις έχουν αρχίσει και αποθρασύνονται. Αποθρασύνονται όσο δεν πάει. Τώρα τι κάνουμε. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι αρκετά καλό για να καθαρίσει εδώ πέρα. Πω, μου τρώνε τα ηλιοτρόπια, δεν έχει πλάκα. Σταματήστε, θα είναι τζάμπα τουλάχιστον, εντάξει, δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε περισσότερες πατάτες. Πέθανε! Βασικά βγάλτε ήλιο εσείς και εσύ πέθανε. Τώρα τι κάνουμε, πάνε για μαζί μας. Και όντως δεν είχαμε καθόλου για το firepower αυτό το παιχνίδι. Δεν είχαμε και αρκετά resources, δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η παρτίδα τώρα ήταν πιο άθλης που έχω παίξει ever. Plants vs. Zombies. Τέλος μπήκε λίγο το ποντικάκι να βάλει λίγο τάξη. Ποντικάκι we trust. Ω, διαμάντι! Χιλιάρικο διαμάντι. Δεν ξέρα καν. Epic. Και εμένα έτσι αφαλούς στάθους. Παιδιά, μην πεθάνετε μια στιγμούλα. Κοίτα εδώ πέρα με τις πόρτες. Τι μουσικούλα έχει. Άσε μου κάνω την πατάτα. Put the patata down. Για κάποιο λόγο αυτό το ζόμπι πήδηξε πάνω από εκείνο το πράγμα το οποίο δεν του κάνει κακό, αλλά τρώει τους τάφους. Smart move, zombie. Smart move. Και φάγαμε όλους τους τάφους. Δεν ξέρω αυτό έχω κάνει. Εντάξει, επιτέλους αρχίζω να φτιαχνόμαστε αυτή την πίστα, γιατί κάποια στιγμή είχα αρχίσει να τρομάζω. Ότι είναι μεγάλο παιχνίδι αυτό, αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το είχα ξεκινήσει για λίγο αργότερα, αλλά φαντάζομαι ότι βασικά ήταν λογική walkthrough. Ότι σε περίπτωση που έχετε κολλήσει κάποια πίστα, ότι μπορείτε να δείτε τι πρέπει να κάνετε για να την περάσετε. Haters. Εντάξει, μου αρέσουν οι haters, έχουν πλάκα.
είναι άτομα τα οποία δεν κάνουν απολύτως τίποτα, μόνο να γκρινιάζουν. Σχεδόν σαν τους ψηφοφόρους στη χώρα μας. You found the suburban almanac. Εντάξει, κοίταξε τι λέει για τα zombies. Screen door zombie. His screen door is an effective shield. He got his screen door after the last from the last inexpertly defender home he visited. After he ate the homeowner on the owner's brains. Δεν ξέρω, έχει πολύ γέλιο. Το almanac. Το είχα διαβάσει μια φορά. Εντάξει, αυτό είναι το χειρότερο. Απλά δεν μπορώ να παίξω καθόλου. Είμαι απλά άθλιος αυτό. Κάτω! Φύγε! Φύγε! Μακριά! Φύγε, φύγε, φύγε! Φύγε! Πώς φάνηκε? Εντάξει, με το που εγώ έφαγα τον τάφο, βγήκε άλλος τάφος. Δεν είναι καθόλου δίκαιο αυτό, πιστεύω. Φύγετε! Σταματήστε! Απέτυχα! Πέτυχα να κάνω κλικ. Ή σταματήστε πιο χαλαρά. Ψύχρεμα, ψύχρεμα. Συνεργιστώ όλοι μαζί. Φουσκώνει η πίστα από τέτοια. Εντάξει, τρέχουν γρήγορα μόλις βγαίνουν κάποια. Στέλνουν και δύο χτυπήματα αυτά που είναι με τέτοιο. Με το... από αυτό στο κεφάλι. Μάζεσαι και λεφτά σε χτυπήσεις τα ρίλη, πώς γίνεται αυτό? Έλα πας να φας τέτοιο. Καλά, αυτά θέλουν 4-5 ρίλη. Μη! Final wave, ναι. Πόσο καλά θα πάει αυτό. Φου, πάλι καλά. Δεν το περίμενα. Δεν έχω πιαστεί. Α, μην κουνιέσαι. Make a zombie fight for you. Αυτό όταν το διάβασα, λέω, την πρώτη φορά που το διάβασα και λέω, α, ένα ζόμπι παίχτης του rugby, μάλιστα. Λέω, ω, τι καλό που θα είναι αυτό, ξέρω και τα λοιπά, αλλά τελικά είναι μια μούφα. Μια μούφα, πιο μούφα δεν γίνεται. Αυτό είναι utility, έστω να πάρουμε και αυτό και ας πάρουμε και αυτά για damage. Le damage. Go! Έλα, βγάλ' τον ήλιο. Πάνε, έρχεστε. Φτύστο! Δίκασέ τον να! Δείξ' του ποιος είναι ο άντρας! Εμπρός, μικρό. Μανιτάρι. Είστε το πιο γρήγορα! Brains.
αρέσει που κοιτάνε και λίγο αλήθρο, είναι στο... Το να πεις αν είσαι ένα ζόμπι, εσύ φιλαράκι θα ήσουν καλύτερος, δεν θα αληθόριζες αυτό μας λες τώρα. Δεν έχω πρόβλημα με τα αλήθωρα ζόμπις. Εκτός όταν μου την πέφτουνε, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν την πέφτουνε σε εμένα ή αν την πέφτουνε σε κάποιο άτομο δίπλα μου. Δηλαδή σου λέει το ζόμπι, θέλω να σε κεράσω ένα ποτό, του λες και εσύ αποδέχομαι, αλλά όντως σε θέλει εσένα, θέλει κάποιον άλλο που βρίσκεται από πίσω σου. Καλά εντάξει, αυτό θα το φτύνουνε καμιά ώρα. Και δεν θα γίνει τίποτα. Φτύστε το πιο γρήγορα! Κάνα διαμαντάκι πάλι θέλουμε να βρούμε. Θα ήταν επικό έτσι και βρίσκαμε. Όχι αυτό, όχι αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το σταματήσουμε. Πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το σταματήσουμε. Μη. Το φάγαμε. Μας έφαγε αυτό. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα ποτέ. Κοίτα εδώ πέρα. Κοίτα εδώ πέρα, μου τρώει τα πάντα. Ωρε φίλε. Δεν σταματάει με τίποτα. Somebody stop it! Πω, αυτό θα πονέσει. Κοίτα εδώ πέρα, συνεχίζει. Εντάξει, πάλι καλά, αλλά χάσαμε εδώ πέρα τέτοιο μας. Χάσαμε εδώ πέρα τη μηχανή μας. Σημαίνει ότι σε περίπτωση που φτάσει εκεί πέρα οποιοδήποτε ζόμπι έχουμε χάσει εντελώς. Το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Για την ακρίβεια είναι πολύ χάλια. Καλό ήλιο πιστεύω. Γιατί τα ζόμπις χρειάζονται και αυτά αγάπη. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε στο chat. Zombies need love too. Απλά. Τώρα αυτό το huge wave. Πάμε για μαζί μας. Ας βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Θα το επιζήσουμε αυτό. Καλά. Εν τω μεταξύ είμαι και γκρίδουλας. Θέλω να πάω στάψω εδώ πέρα, βάζω και μετάξει κανένα διαμάντι. Γκρίδι. Νιώσε τον πόνο. Πες μου θα προλάβει να το φάει, πες μου θα προλάβει να το φάει για να δούμε τι θα πετάξει. Α, δεν πέταξε κανένα διαμάντι. Ένα διαμάντι έπεσε τελικά και ήταν... Εντάξει, τώρα πέθανε, δεν μας πειράζεις. Πέθανε σου λέω! Θα πάμε στα επόμενη πιστά. Αυτός είναι από τα πιο χρήσιμα, πώς το λένε. Πιο χρήσιμα πραγματάκια ever, κάνει 25 μόνο. Εντάξει, κρύβεται κιόλας, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι. Οπότε πάμε... Τσακ. Κάτι πρέπει να βγάλω τώρα όμως. Τι... Τα θέλουμε όλα. Και ας βάλουμε αυτό και ας βάλουμε και αυτό που τρώει τάφος. Οπότε χωρίς πατάτες αυτή τη φορά. Και χωρί μικρά τέτοια shrooms. Καλά εκεί βρήκες να έρθει και ζόμπι. Are you kidding me? Δεν μεταξύ σου θα μπορούσα απλά να το είχα βγάλει και θα έβγαζε περισσότερο τέτοιο. Τελικά δεν αξίζει αυτή η στρατηγική.
Αυτή η στρατηγική ήταν χάλια. Χάλια, όταν λέω χάλια, χάλια. Όταν μάθουμε από το λάθος μας. Και ας μάθω και τα ζόμπις από τα λάθη μας. Εντάξει, δεν είναι σαν το φτύνει τσίχλες. Είναι σαν κάθε φορά να τα ακούνε, έχει διαφορετικό εφέ. Πυροβόλα από μακριά. Καλά μέχρι να φτάσει τέτοιο. Ήμουν τρώω στο τζάμπα μανιτάρι. Πλήρωσα χιλιάδες πράγματα για να... το κάνω αυτό. Και όχι, χρειαζόμαστε πολλά μικρά μανιταράκια. Δεν βγαίνουν διαφορετικά λεφτά. Δεν βγαίνω, βραδερφέ, πώς το λένε. Το φαντάζεσαι, εντάξει, να παίρνεις δάνεια από την τράπεζα για να φτιάξεις μανιτάρια. Μόνο ο Super Mario θα το έκανε αυτό. 100% σίγουρος, γιατί κάποιος θα το έκανε, δεν μπορεί. Έχουμε και κανένα τάφο, έτσι. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε αρκετά. Αυτή τη στιγμή... και ας αρχίσουμε να δρώμε για τους τάφους, γιατί... δύσκολα τα πράγματα! Κοίτα εδώ πέρα, μην πετάξουν τίποτα καλό οι τάφοι. Θα πάθουν τίποτα, θα τους πέσει η μέση. Ναι, έχουμε για αυτά με τις πόρτες. Είναι σαν τα πόρτα, όσοι έχετε παίξει Lineage 2 με καταλαβαίνετε. Τα πόρτα ήταν OP, 40 level ήταν ακόμα καλά. Στο Tower of Truma ήταν. Don't eat those! Τα χρειαζόμαστε. Λέξτε να έχουμε τάφους να ξεπεταχτούν αρκετά zombies από εκεί. Είναι αντιπαραγωγικό αυτό. Και επιτέλους μας ήρθανε και αρκετά λεφτά για να πάρουμε εκείνα με το slow. Κοίτα εδώ πέρα, συνεχίζει. Τα καθάρισε όλα στο διάβατο. Και τηλέφωνο. Jesus! Το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει, ήταν αναπάντητη αυτό ή δεν ήτανε. Μπερδεύομαι με αυτά. Σταμάτα μου τρώσει τα μικρά μανιταράκια, τα χρειάζομαι. Όπου και όσο πανέρχονται. Περισσότερο ήλιο, εσύ έστω ότι πας εδώ. Είστε ότι πας εδώ, αυτό είστε ότι θα πεθάνει. Και τώρα θα κρύφτε, θα κρυφτεί, να το. Κρύβεται και τσαντίζεται. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Πρέπει να θα έκανε κάτι επικό στο τέλος, να αναζότανε κάτι. Φτύστε τα πιο γρήγορα! Όπω, έχει αρχίσει να δυσκολεύει όντως το παιχνίδι. Αφήσουμε αυτό εδώ πέρα. Για να πεθάνει. Εντάξει, κάπου εδώ πέρα λογικά είμαστε προστατευμένοι. Δεν μπορεί να περάσουμε. Ας
ξεθάψουμε. Θα ξεθάψουμε αυτό εδώ πέρα. Και βάλουμε αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Ελάτε όσοι θέλετε. Χιλιάδες άτομα. Όι, 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 όι. Μια στιγμή μπορούμε να βάλουμε και τέτοια μαντράκια να τους καθυστερήσουμε. Κοίτα εδώ πέρα με την πόρτα, δει ταγκάρι, ταγκάρι το σύμπαν. Μια στιγμή να πάρω και ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Αυτό ήταν το Ain't Got Nothing On Us. Anyway. Γιατί όχι, δεν μπορεί να έχει live stream χωρίς να έχουμε τέτοιο, χωρίς κάποιος να μας χτυπήσει μία κλίση. Όχι, τι είναι αυτό. Ice Room, temporarily immobilized on zombies on screen. Αυτό είναι τελικά καλό. Δεν το είχα πάρα πολύ σε εκτίμηση αυτό. Να το βγάλουμε. Πρέπει να βάλουμε είτε αυτό είτε αυτό. Και δεν έχουμε βάλει ούτε καν sunflower. Δεν νιώθω ιδιαίτερα καλά με όλο αυτό. Και ας το παίξουμε οικολογικά, χωρίς καθόλου sunflowers. Αυτό είναι αρκετά φτηνό, αλλά θέλουμε και graves. Λοιπόν, πάμε έτσι. Και πάμε για μαζί μας. Κι άλλο! Τελικά λέει στο έτσι. Να παίζεις χωρίς, πώς το λένε. Χωρίς sunflowers. Brains. Έτσι νιώσω τον πόνο. Μ' αρέσει που είναι και σε τυχαία σημεία, δηλαδή δεν νιώθω ότι... μπαίνουν κάθε φορά στο ίδιο σημείο τα μαντάρια, στο τετραγωνάκι. Είναι λίγο περίεργο από τη μία. Κοίτα το μωρέ, μικρό. Το μικρό ηλιάκι. Όμιτζι. Βασικά, για πείτε λίγο στο chat. Ποια είναι η χειρότερη ιστορία Αγίου Βαλεντίνου που έχετε ζήσει ή ακούσει ποτέ από κάποιον φίλο σας? Ωχ, αν είναι το Elvis τέτοιο. Ω Θεέ μου, όχι το Elvis. Πάτε το Elvis Zombie! Γιατί έχουν μουστάκια εδώ? Και δεν έχουμε αρκετά sun power να κάνουμε πράγματα. Πράγματς. Μαλώσει εκείνη τη μέρα. Βασικά μου είχε τύχει φάση. Βασικά μόνο αλήθεια ήμουν άθλιος. Δηλαδή, I suck at Valentine's Day.
Final wave και δεν έχουμε φτάσει τίποτα, μάλιστα. Ω Θεέ μου. Όπω, εντάξει, έχουμε χάσει τόσο πολύ. Έχουμε χάσει τόσο πολύ που δεν είναι απλά, δεν είναι ούτε καν αστείο. Βαρέστε το ζόμπι αυτό εδώ πέρα. Φοκουσάρετε το, τι κάνετε. Α, και όμως δεν είναι τόσο άσχημος το περίμενα. Και ούτε ένα διαμαντάκι ακόμα, 3 χιλιάρικα εδώ πέρα, διαμαντάκι, μπα, δεν ψήθηκε ούτε, τίποτα. Μηδέν, κουλούρι, φάτε το! Πέθανε εσύ. Βασικά θα έπρεπε να περιμένω αυτό εδώ πέρα. Ξέρεις, και εμφανίζεται ένα διαμάντι, τελευταία στιγμή. OMG. Ο κολλητός μου είχε στείλει λουλούδια. Κάτσε. Μια στιγμή λέει, δεν το βλέπω καν ολόκληρο. Ο κολλητός μου είχε στείλει λουλούδια στην κόμενά του, ενώ ήμουν με εκείνη και μιλάγαμε και αυτή έκλαιγε από χαρά, τελικά ήταν λουλούδια χωρισμού και μετά έκλαιγε κανονικά. Ναι, να σου πω, αυτή την ιστορία πού τη διάβασα, στο Facebook. Δηλαδή δεν ξέρω, μου κάνει κάτι από τις κλασικές ιστορίες του Φουμπού. Doom's Room destroys a large area leaving a crater in its wake. Μάλιστα, εκρηκτικά μανιταριά. Ecryptic Manitars. Ωραία, αυτά είναι τα στανταράκια. Πάρουμε Doom's Room. Πάρουμε αυτό. Για πάρουμε και από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε ηλιοτρόπια. Πεθαίνω. Ζοκ, πλήρως δεν έχεις το Θεό σου. Δεν έχω το Θεό μου, εννοείται. Αν είχα το Θεό μου, δεν θα έπαιζα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Plants vs. Zombies. Καλή μουσκουλά θα σπάει. Μπορούσα να βάλουμε λίγο Cannibal Corpse βέβαια. Βάλα το πιο γρήγορα, με περισσότερο στένος. Γενικά τα παιχνίδια της PopCap έχουν πολύ γέλιο. Υπάρχει ένα bundle στο Steam, το οποίο είναι φάση 99 ευρώ και έχει, δεν ξέρω και εγώ πόσα παιχνίδια, έχει καμιά 30 παιχνίδια μέσα. Αν πεις 100 ευρώ είναι πολύ brutal να το δώσεις για παιχνίδια. Και συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το bundle, δεν είπα να το αγοράσετε. Την ακρίβεια δεν το έχω αγοράσει ούτε κι εγώ, έχω αγοράσει ένα-δύο παιχνίδια τα οποία μου αρέσουν. Όπως το Plants vs. Zombies! Όχι αυτός. Βάλτε κάνα μεγάλο ηλιάκι, ρε παιδιά. Έλα πάμε. Έλα, κρύψου. Point. Μάλιστα είναι λες και έχει 4 μάτια μετά όταν κρύβεται. Μην το τρως, είναι κρυμμένο. Μάλλον δεν ήταν όσο καλά κρυμμένο περιμέναμε. Θα γίνει εδώ πέρα έτσι και δεν καθαρίσω λίγο στάχους. Στο τέλος της πίστας. Και τώρα βρήκε να περάσει το ζόμπι την ώρα που θέλα να χτίσω πράγματα, αλλά όχι.
Φάτο πιο γρήγορα. Πυροβολήστε τους, βάλε τους, δικάστε τους. Κάντε τους πρόστιχα πράγματα, μια και είναι Γιουβελεντίνο σήμερα. Άρχισε που κρύβεται και από το δίπλα. Really. Είναι τόσο φοβητσιάρικο αυτό το μαντάρι. Εδώ πέρα άλλος καθαρίζει τα πάντα. Οπ, να διαμαντή. Χιλιαρικάκι, στεγνό. Και αυτό μάλλον ήταν το κουδούνι. Το έχουμε άραγε, να το αφήσουμε, έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη. Ας το αφήσουμε. Μπουργουμία! Report liver! Βασικά, αποκλείται να έχανε έτσι όπως το είχα στήσει. Προτέιτο κι έτσι. Ha. Άντε, τελείωνε. 10 ώρες. Για να δούμε το πέρα το πώς. Hello, would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brand sound? Sincerely, the zombies. Το έχουμε. Ωχ, Θεέ μου, θα είναι δύσκολο. Έτσι. Doom. Feel the doom.
Τώρα αυτό εδώ πέρα που κάνω, δεν ξέρω πώς καλά θα δουλέψει. Τέλος πάντων, Παναγία μαζί μας. Πυροβόλατα, πυροβόλατα όλα. Αυτό το κρατάμε για καβάτσα. Τώρα αυτό. Να, αυτό πέρα. Α, εξαφανίζεται κι όλο το άλλο. Α, τα πεταχμένα χρήματα, πώς φαίνονται. Ωχ, δεν έχω βάλει τίποτα εδώ πέρα. Jesus. Βασικά. Εντάξει, οκ, το σώσαμε. Όσο μπορούσαμε να το σώσουμε, τέλος πάντων. Ω, χρυσά, χαλαρά θα φτάσουμε τα 5.000 σε αυτήν την πίστα. Και ας φάμε και κανένα τάφο. Βάλουμε και κανένα Shroom of Doom. Αφήσουμε τα Storm of Doom, τα χρειαζόμαστε για αργότερα. Γιατί έχω γεμίσει τόσο πολύ το bottom lane, κανείς δεν ξέρει. Έλα λίγο ακόμα. Όχι, όχι. Όχι το Elvi Zombie. Το Elvi Zombie σακάρια περιόριστα. Γι' αυτό πρέπει να πεθάνει. Of Doom! Έτσι. Πλάκα πλάκα τα μανιτάρια στην πίτσα τα σπάνε. Με γούστα. Κάντε τους μπουρμπουλήθρες να τρομάξουνε. Όχι, όχι, όχι αυτό. Αυτό είναι το πιο σπασμένο ζόμπι απλά. Και σπαστικό. Οπότε ας παγώσουμε όλους. Βαρέστους με την ισχύα σας, παιδιά. Βαρέστους λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο βασικά με την ισχύα σας. Εντάξει, μην τα χαλάσουμε όλα τα μανιτάρια. Φτύστε το! Γιατί δεν κάνετε τίποτα! Καλά, πόσο τανκάρει αυτό εδώ, πόσο damage. Και ακόμα συνεχίζει, ακόμα και χωρίς το κράνος. Πέθανε επιτέλους! Really! Εντάξει, τα έχουμε θεωρητικά. 130 gold. Όχι, φίλε, όχι, αυτό το δέχομαι. Έτσι. Νιώστε τον πόνο. Νάτι εδώ πέρα οι άλλοι. Τις πόρτες. Οι πορτιέριδες. Τσακ, πώς φάνηκε. Ναι, τα φτάσαμε τα 5.000. Βασικά φτάσαμε κοντά στα 6. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Κοίτα, εδώ πέρα συνεχίζουν να έρχονται. Easy boys. Κοίτα, εδώ πέρα συνεχίζει να έρχεται. Χαλάσει η τζάμπα όλα μου τα τέτοια. Όχι, Elvis, όχι! Μη! Έλα τώρα. Κοίτα εδώ. Ξαναπαγώστε τους. Συνέχεια, πάγωμα, τίποτα άλλο. Δεν θα παίξετε ποτέ, θα έρθει η σειρά σας.
Όπω τώρα που το πήρε αυτό με το μέρος μου. Καλά, αυτό το ζόμπι τα σπάει. Δεν πρέπει να μπει ποτέ. Παγώστε τους! Μάλιστα, το δικό μου ζόμπι δεν παγώνει. Τα σπάει. Θα είναι τελευταία. Καλά, σου κρατήσω εδώ πέρα. Τελικά αυτό εδώ πέρα με το κρατήρα είναι λίγο προβληματικά. Έλα, τώρα αυτό γιατί δεν έγινε με το μέρος μου, δεν πήγε με το μέρος μου. Εντάξει, βασικά. Ωχ, α, και καλά ήταν πολύ μακριά, ήταν εκτός range. Really? Αυτό όμως δεν ήταν εκτός range, πώς φάνηκε. Λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο level, το οποίο έχει και πισίνα! Είμαστε στο backyard τώρα, είναι προφανές επειδή έχουμε εδώ πέρα ομπρέλα. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μανιταράκια μας, γιατί πέφτουνε για ύπνο το πρωί. Έχουν στήσει και ένα χώμα εδώ πέρα. Λοιπόν, σταντάρακια πράγματα για πρωί. Δεν πρόκειται να αγχωθούμε ιδιαίτερα. Είναι πρωί. Βάλουμε και λίγο. Γιατί βάλει λιπάδι και δεν έβαλε τέτοιο. Κακή αρχή, κακή αρχή. Ελπίζω να μην την πληρώσω. Καλά, εσύ πέθανε κάπου εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Πιο γρήγορα! Θέλουμε περισσότερα! Sunflowers. Δεν είναι flowers, είναι sunflowers. Δεν είναι ακριβώς flowers, είναι sun. Τα παρέβαλα μπροστά και γι' αυτό θα έχουμε ένα μικρό θέμα. Μου αρέσει και τη χαρούμενη μουσικούλα. Έτσι πάνω στον τάφο κατευθείαν. Βέβαια, δεν ξέρω αν ποτέ θα έβαζα πράγματα πάνω από ένα τάφο, δηλαδή να φυτέψω. Αν έβγαιναν ζόμπι ζαρζαβατικά, απλά θα ήταν τρομακτικό. Πήγαινε να τα φάσει και να σου λέγανε brains και σε τρώγανε. Ναι, έλα λίγο περισσότερο σαν. Βασικά, θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα και τελειώσει το θέμα. Πρέπει να μην σκεφτώ και το Dave Shop. Θα μπορούσα να είχα περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή από αυτά που έχω. Εντάξει, τώρα το είδα ότι έχουν ματάκια αυτά. Πόσο τραγικά καλό, τραγικό, δεν μπορώ να αποφασίσω. Μη! Έλα εσύ εδώ να πεθάνεις. Περιμένω τα ζώα που θα σκάσουν στην πισίνα. Απλά δεν έχουν ψηθεί ακόμα να έρθουν. Με ρωτάτε αν είμαι περήφανος για τους 9.000 περίπου subs. Δεν ξέρω. Δεν είστε περήφανοι για αυτό που βλέπετε.
Dragon or enough sun. Μου αρέσει ότι κάποιος του αρέσει αυτό που κάνω, αλλά εντάξει, δεν τρελνόμαστε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνω. Οπότε ξέρω εγώ, δεν είχε διαφορά ούτε όταν είχα 200 subs, ούτε έχω, τώρα που έχω 9000. Και είναι ωραίο συνέστημα, ας πούμε, να ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ψήνονται και αυτά να παίζουν παιχνίδια και γουστάρουν και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Αλλά that's about it. Μεγαλώνει αυτό που λένε το community μερικοί. Έτσι, πέσε μες στην πισίνα με το ζόμπι. Σαν πολύ λίγα μου φαίνεται ζόμπι σε αυτή την πίστα. Δεν έχω εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα με τους αριθμούς τους. Τώρα γιατί το βάλω αυτό εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα. Ούτε αυτό ξέρω γιατί το έβαλα. Για να δούμε εδώ πέρα το huge wave τι θα κάνει, αν θα κάνει τίποτα. Α, είναι και final wave, μάλιστα. Για να είστε από στα βάιδια, δείξτε τους ποιος είναι άντρας. Τελικά μάλιστα το κρατάει χαλαρά το παιχνίδι, θέλει να αποφασίσει ότι θα σε σκοτώσει, ξέρω εγώ. Επειδή πρέπει. Επειδή έτσι του λένε οι φωνές μέσα στο κεφάλι του. Λοιπόν, η ώρα είναι... Τι ώρα έχει πάει? 11. Η τσαντισμένη κολοκύθα. Squashy zombies. Λοιπόν... Ναι, οκ, θέλω. Λοιπόν, λογικά θα τελειώσω αυτόν τον κόσμο και θα το κλείσω. So simple. Squashy zombies. Ας το δούμε πώς δουλεύει αυτό. Γιατί το έχω δει ποτέ. Plant. Πώς θα ξανακάνω άλλο live cast. Σίγουρα Σάββατο στις... 8 η ώρα το βράδυ θα είναι για το Go for LOL. World of Warcraft, όχι, δεν μ' αρέσει. Χακάρι. Έλα πιο γρήγορα. Γενικά LOL δεν θα παίξω σήμερα. Σας το είπα έτσι και θα παίξω ένα παιχνίδι. Κάθε live stream έχει το δικό του παιχνίδι. Κάποιοι είστε κολλημένοι με Minecraft, κάποιοι είστε κολλημένοι με LOL. Δεν είναι υγιές αυτό, για να δούμε εδώ πέρα. Το σκουάς κάνει κάτι. The fuck. Okay. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Α, προτιμώ την πατατούλα μου. Που δεν εξαφανίζεται αφού κάνει σκουάς κάτι. Βασικά δεν κάνει σκουάς τίποτα, αλλά εντάξει. Το πιάσατε υπονοούμενο. Έξω από το χάρτη. Φάτο, μη μας φάει κανένα sunflower. Mm-hmm.
Wow. Δωράκι, what is that? Mini game. Ήδη παίζω παιχνίδι, γιατί μου δίνεις άλλο παιχνίδι με δώρο. Μου ακούγεται λίγο περίπλοκο. Έτσι, αφήστε μας και τα λεφτά σας. Γιατί τα ζόμπις να έχουν λεφτά? Ποια είναι η λογική πίσω από ένα ζόμπι το οποίο έχει λεφτά? Πληρώνονται γι' αυτό. Δηλαδή τα brains μήπως είναι κάποιο είδους, ξέρω εγώ... Δεν ξέρω, παίρνουν τα brains και τα πουλάνε κάπου. Άντε εδώ πέρα με το παπάκι το ζόμπι. Μ' αρέσει, έχω βάλει... Εντάξει, όχι, θα την κλειτώσουμε πάλι. Είμαι σίγουρος, είμαι 100% σίγουρος. Έλα, δεν θα πάτε πουθενά. Πουθενά. Έλα που θες να φτάσεις και κάπου. Αυτά τα ζώα με τις εφημερίδες λίγο τα λυπάμαι όντως. Μην τα ζώα που θέλουν brains, είναι τα ζώα που θέλουν να μορφωθούν. Διαβάζουν την Κυριακάτικη, ξέρω εγώ, κάτι. Τα νέα, να μάθουν τι γίνεται. Ήταν έξυπνο, θα διαβάζουν στο ίντερνετ τι γίνεται. Και δεν χρειαζόταν να αγοράσουν εφημερίδα. Αλλά κάπως πρέπει να βγάλουν και τα λεφτά τους εφημεριδοπόλιδες. Κλέφτες θα γίνουν. Δεν το να πεις κλέφτες είναι. Άμα έχουν 50 λεπτά το νερό και το αγοράζουν ξέρω γύρω στα 10 λεπτά. Είναι λίγο fail. Κακός χαμός! Εντάξει το. Αργότερα που σου δίνει τέτοιο, σου δίνει... ένα πράγμα που πετάει τρία τέτοια. Castle Crashers. Ναι, το ξέρω. Καλούτσικο είναι. Άντε, φάτε τα! Τέλος. Να, αυτό είναι. Σε τρία lanes ταυτόχρονα. Κοίτα, εδώ πέρα έχει και αναπνευστήρα. Δηλαδή, τα ζόμπι τι χρειάζονται, οξυγόνο. Είναι κάτι το οποίο θέλετε να μας πείτε, ζόμπις. Αυτό... Αυτό... Ξέρω και ας πάρουμε και μερικά random, αλλά... Βάζει και τα χρειαστούμε. Χαλαρά. Mm.
Πιο γρήγορα! Τι cooldown έχει αυτό! Sunflowers, χιλιάδες sunflowers. Καλά μέχρι να φτάσει ένα ζόμπι, εγώ φτιάξει οικονομία στεγνά. Βάλουμε και εδώ πέρα. Και δεν ξέρω πόσο καλά θα πήγαινε αυτό ένα sunflower μέσα στο νερό. Α, έχω αρκετά λεφτά για να το κάνω αυτό. Μπράβο. Βασικά έχω αρκετά λεφτά για να κάνω τα πάντα. Αυτά τα πράγματα παρά είναι OP. Please nerf. Βασικά, please don't nerf. Γιατί άλλα είναι σχετικά lame προς τα αυτά. Όσο χιούς και να το wave δεν το φοβόμαστε. Φυσικά, ας βγάλουμε αυτά εδώ πέρα. Κοίτα εδώ πέρα. Τα ύποπτα μέσα από τα... Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ας κάνουμε καταρχάς αυτό. Και δεν θα μας βάλουμε γι' αυτό εδώ πέρα. Έχω λεφτά και δεν ξέρω να τα κάνω. Στο παιχνίδι τουλάχιστον, γιατί εκτός χάλια. Γιατί χτίζω αυτά, δεν έχω ιδέα.
Τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα αν θα προλάβει να την αχτεί ή αν θα το φάει το άλλο πρώτα. Πέτσε δύο τρόποι γιατί θα το βάλω εδώ πέρα. Έτσι, για το τόντ της φάσης. Ελάτε, φάτε το ηλιοτρόπιο, θα έχει πλάκα. A huge wave of Zerg approaches. Έλα, χρειάζομαι ακόμα 50 να φτιάξουμε άλλο ένα. Καλά είμαστε εντωμεταξύ. Την πάνω λίγο τα σακάρουμε. Έλα, βάρα το πιο γρήγορα. Εντάξει. Ζω κοινό απαστίτσιο. Καλή φάση. Tangle kelp. The Duckling of Doom. Τα γνωστά φαντάζομαι. Εντάξει, let's rock. Εντάξει, μ' αρέσει, let's rock και μετά κλασική μουσικούλα, έτσι, χαλαρή. Unbelievable. Τώρα γιατί το έκανα αυτό, αφού το ήθελα το σαν από αυτό. Το σαν από εκείνο και το σαν από το άλλο. Το απειλητικό ζόμπι δεν είναι απειλητικό. Μπορούμε έτσι όπως παίζω να τα βάλω όλα στα πλάγια τα σαν flowers και να βάζω τα bow εκεί πέρα στην μέση και θα είναι κομπλέ νομίζω, έχω μια υπόνοια. Φάτο! Μπράβο! Να πώς να σε ξεκορδώσω από εκεί. Θα προλάβει άραγε. Να βγει. Μπορεί και όχι. Το φέλαρα. Αναγκαστικά. Τώρα με το πάγμα μπορεί να προλάβει να βγει. Και σήμερα θα έχω χαλάσει δύο παγίδες. Yes. Χάλασα δύο παγίδες. Την τιμή της μίας. Κραπ. More money! Περισσότερο ήλιο. Περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Solar power. Δικάστε τους όλους. Αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα δεν με έχει δυσκολέψει καθόλου. Εντάξει, είναι μια-δύο φορές, ας πούμε, που ήμουν σε φάση. Είχα δει κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά όχι τρελά. Α, το φάει με μίσος. Φάει μίσος το walnut. Εγώ πρέπει με μίσος να βγάλω άλλα 50 sunshine άμεσα.
Thank you. Εντάξει, αυτή είναι σε φάση εδώ πέρα, λέει μια ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν τρία πράγματα τα οποία πετάνε μπιζελιά. Είναι η Λερνέα Μπιζήθρα. Κάτι κάνω λάθος. I'm doing it wrong. Πέθανε, πέθανε. Die, die, μην μου τρως το ηλιοτρόπιο, το χρειάζομαι, ευχαριστώ. Θα μου πει huge wave, ναι. Μεγάλη επιτυχία. A huge wave! Θα μου πεις μεγάλο κύμα στην πισίνα. Ακούγεται λίγο περίεργο. Κοίτα εδώ πέρα, με το κράνος ήρθα. Λογικά τα gun lines μου τα έχουνε. Κοίτα εδώ πέρα, αρνείται να πέσει ακόμα. Αρνείται, πέθανε Παναθεμάσαι, πέθανε. Ναι, 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 και επειδή ξαω πάνω, προλάβεις. Sneaky bastard! Για να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Τι θα σε κάνει. Έτσι χάθηκε. Για πάντα στη λύθη. Άντε πεθάνετε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε και δουλειές. Εδώ πέρα την τάμα σανκάρι. Εντάξει, δεν μπορεί καν να φτάσει βέβαια. Αλλά τάγκαρε τάμα, μπορούσα να πει ότι έκανε δουλειά. Κοίτα εδώ, αρνείται να φτάσει. Φτάσει για να σε φάει. Το game λέγεται Plants vs. Zombies. Και by the way, αυτή θα είναι η τελευταία πίστα που θα παίξω σήμερα. Θα το συνεχίσω κάποια άλλη μέρα το walkthrough, γιατί έχει πάει λίγο αργά και κάποιοι από εσάς θέλετε. Έχετε αύριο σχολείο βασικά, μερικοί από εσάς από ό,τι διάβασα στο chat. Και θα το συνεχίσω μια άλλη μέρα, δεν ξέρω πότε. Φτάσαμε μέχρι τη μέση του παιχνιδιού. Δηλαδή, ακριβώς τη μέση του παιχνιδιού. Και θα το ανεβάσω και στο YouTube κάποια στιγμή. Βλάνε τόσα πολλά όλο μαζί που λογικά θα έχει αλλάξει περιστροφή η γη μόνο και μόνο από το... από το rate of fire.
συνεχίζουνε. Ω Θεέ μου, είναι χιλιάδες. Γράφει κάποιος, λέει, κυρία, το διάβασα, έβλεπα ζόκ, δεν πειράζει παιδί μου, καλά έκανες. Εντάξει, ειρωνικός, μέσα στο μουτζούνι. Αυτό είναι το κλειδί του αμαξιού του Dave. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα από τον Dave κατευθείαν. Τι ευγλωτία, Θεέ μου. Πόσα έχω, 2.500. 2.500 τι παίρνουμε, είναι αυτό. Pull cleaners at an extra line of defense, levels good pull. Okay. Yes, ας το αγοράσουμε. Sold out. Α, κρατάει για 3 level αυτό, κάθε φορά που το πάρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα σταματήσω το live stream. Our price is unbelievable, μάλιστα. Real little, real mean. Defend your sins. Και αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Είναι τα μικρά ζόμπις. Είναι τα ζομπάκια. Τα ζομπούλια. Και yes. Main menu. Leave. Λοιπόν, αυτό που μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Επόμενο live stream σίγουρα Σάββατο στις 7.30 με 8 για το Go for LOL. Σε περίπτωση θέλω να μαθαίνετε πότε υπάρχουν live streams, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, να γράψετε σχέδιο Β και να τζοϊνάρετε. Εκεί πέρα τα ανακοινώνω, συνήθως τα ανακοινώνω την ίδια μέρα. Και thank you που μείνατε αυτές τις 2.5 ώρες μαζί μου. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια!